Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε. Εκλέγεστε στη Λάρισα. Ήσασταν ένας από τους γιατρούς που είχατε ζητήσει, αν δεν απατώμε, να απαλλαγείτε και από τα καθήκοντά σας ως αντιπρόεδρο της Βουλής για να πάτε να βοηθήσετε. Έχετε εικόνα πόσο χάλια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Λάρισας τώρα? Και στα δύο νοσοκομεία στη Λάρισα, αλλά και στη Θεσσαλία γενικότερα, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. να το πάμε και πιο βόρεια, ναι. Η κατάσταση είναι αυτή που βλέπουμε καθημερινά, βλέπετε και εσείς, όλος ο ελληνικός λαός, είναι τραγική, ειδικά στα νοσοκομεία της περιοχής μας, όπου οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν κουρεστεί, mm-hmm. καθώς και οι κοινές κλίνες για περιστατικά κορονοϊού, επίσης έχουν σχεδόν πληρότητα 90% και πλέον κοντεύουν το 100%. Ναι. Με αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ περιστατικά να μεταφέρονται σε άλλες πόλεις. Μέχρι και την Πάτρα πήγαν συνάδελφοι από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας mm-hmm. διακομιδή, προκειμένου να μεταφερθεί ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, με ό,τι σημαίνει αυτό για φυσικά, έναν άνθρωπο που είναι στα πρόθυρα της διασωλήνωσης, έτσι δεν είναι? Υγειονομικό προσωπικό και στα δύο νοσοκομεία, ναι. που έχουν εξαντληθεί, έχουν καταβληθεί εδώ και 2 χρόνια από την αντιδικοποίηση της δουλειάς, και φυσικά την κυβέρνηση να κοφεύει στις διεκδικήσεις, στις προτάσεις mm-hmm. τόσο των υγειονομικών όσο και των άλλων εργατικών σωματείων, συνδικάτων, που ζητούσαν και ζητούν και τώρα ακόμα ναι. φυσικά την ενίσχυση του δημόσιου τομέα της υγείας σε προσωπικό και φυσικά και μέσα. Κύριε Λαμπρούλη, τώρα εδώ που φτάσαμε, επειδή ξέρετε καλύτερα από μένα ότι δεν μπορούν να βρεθούν αύριο το πρωί 100 εντατικολόγοι, ας πούμε, έχετε στο μυαλό σας έτσι κάποιες επίγουσες κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για να καταφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βγάλει το 4ο κύμα και το 5ο κύμα, δηλαδή κάποιες κινήσεις που να ενισχυθεί έστω για τους επόμενους μήνες? Επαναλαμβάνω, εδώ που φτάσαμε, δεν λέω ότι είναι σωστή αυτή η λογική. Κατανοητό, κύριε Μελιγκό, ναι. Κοιτάξτε όμως, φτάσαμε πάλι στο και 5, έτσι είναι. Για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τραγική, mm-hmm. με δεκάδες θύματα, ένα 4ο κύμα το οποίο μακάρι να διαψευστούμε, αλλά αποδεικνύεται ή φαίνεται ότι θα είναι το πιο φωνικό από τα προηγούμενα, και όπως σας είπαμε, ένα σύστημα υγείας με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, και εδώ είναι οι τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης στην κατεύθυνση αντιμετώπιση αυτού της πανδημίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ερώτημά σας, και επειδή από πέρυσι, αν θυμάστε καλά, mm-hmm. γιατί και τώρα οι ίδιες συνθήκες επικρατούν και σε χειρότερο και σε πιο τραγικό βαθμό, είμαστε σε πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Η χώρα μας είναι σε πόλεμο απέναντι, αυτό μας έλεγε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Εμείς λέγαμε λοιπόν ως Κομμουνιστικό Κόμμα και πέρυσι, το λέμε και φέτος, λοιπόν, ότι από τη στιγμή που είσαι σε πόλεμο, αξιοποιείς όλες τις δυνατότητες και όλα τα μέσα που έχεις σε έμψυχο mm-hmm. και λοιπόν σε έμψυχο δυναμικό, αλλά και σε υποδομές. Άρα λέτε ότι στον πόλεμο βγαίνουν και φύλλα πορείας. Αυτό υπονοείται. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ότι από τη μία πλευρά, mm-hmm. σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, ο πόλεμος χρειάζεται και στρατιώτες και μέσα, σφαίρες εισαγωγικά, να το πω έτσι. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν το έχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι έχεις ένα τεράστιο δυναμικό στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο δεν αξιοποιείται, αυτό που λέγαμε από πέρυσι, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και την ένταξή του ναι. στο συνολικό σχεδιασμό αντιμετώπισης και της πανδημίας. Γεγονός που η κυβέρνηση το αποφεύγει και αν θέλετε αξιοποίησε και την πανδημία, τα έχουμε τα δεδομένα από πέρυσι, όπως και τώρα δηλαδή συνεχίζει, να αξιοποιεί την πανδημία προκειμένου να ενισχύει την κερδοφορία mm-hmm. των ιδιωτικών ομίλων στην υγεία, των επιχειρηματιών στην υγεία, με τις γνωστές συμβάσεις νοσηλείων, είτε σε ΜΕΘ είτε σε απλές κλίνες mm-hmm. νοσηλείας στα ιδιωτικά κέντρα. Δείτε τώρα το παράδοξο. Στη Λάρισα, όχι στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. Ναι. Οι συνολικές κλίνες των δύο νοσοκομείων, του Γενικού Νοσοκομείου και του Πανεπιστημιακού, είναι περίπου γύρω στις 900. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας, οι μεγάλες κλινικές, το νοσοκομείο, το ΙΑΣΟ, άλλα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, οι κλίνες τους, ΜΕΘ, ΜΑΦ,
Κινέζους κλίνες κτλ. Mm. Ανέρχονται σε 2.000. Αυτή τη στιγμή η Λάρισα όχι είναι στο κόκκινο, όχι είναι τραγική κατάσταση. Όπως σας είπα προηγουμένως και γνωρίζετε, ναι, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι στο απροχώρητο. Βέβαια. Άρα λοιπόν, τι θα έπρεπε να κάνεις ως κράτος, ως κυβέρνηση, παρά να ενεργοποιήσεις ή να εντάξεις μάλλον mm-hmm. στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, της πανδημίας εν προκειμένου, και της νοσηρότητας που αυτή έχει, ναι, στον πληθυσμό, στον τοπικό πληθυσμό όλων των mm-hmm. μονάδων ιδιωτικής υγείας. Και όχι να βγαίνει ο κύριος Πλεύρες να λέει από τη Δευτέρα, εάν δεν συνετιστούν οι ιδιώτες γιατροί, ναι, οι αυτοαπροσχολούμενοι, θα προχωρήσουν σε επίταξη, ένα μέτρο το οποίο απέτυχε το προηγούμενο διάστημα. Όντως. Αλλά και δεν βγάζει τσιμουδιά για τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες mm-hmm. υγείας που μπορούν να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε αυτή την οξυμένη κατάσταση. Κύριε Λαμπρουλή, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω αν μία από τις επίγουσες λύσεις τώρα θα ήταν να επιστρέψουν στο σύστημα υγείας και εν αναστολή οι συνάδελφοί σας. Για παράδειγμα, στη Λάρισα, δεν ξέρω τώρα σε ποιο από τα δύο νοσοκομεία, αν είναι στο Γενικό ή στο Πανεπιστημιακό, έχω σημειώσει εδώ ότι είναι σε αναστολή δύο αναισθησιολόγοι, ας πούμε. Λέω δύο ειδικότητες που είναι πολύτιμες στην εντατική. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, και όχι μόνο στην εντατική. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίοδο, ειδικά τώρα και στο τέταρτο κύμα, αλλά ειδικά την περίοδο της πανδημίας, ναι, κανένας εργαζόμενος δεν περισσεύει. Βγήκαν σε αναστολή εργασίας γύρω στους 7.000 εργαζόμενους, ναι, συνολικά υγειονομικοί, γιατροί, νοσηλευτές και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί είναι απαραίτητοι στο σύστημα και όλοι αυτοί λείπουν από το σύστημα την πιο κρίσιμη στιγμή, αυτή τη στιγμή που διανύει η περιοχή μας και όλη η Ελλάδα, αν θέλετε. Γιατί η κατάσταση χειροτερεύει και προς τα νότια, κάτω από τη Λαμία, να το πω έτσι. Βέβαια, βέβαια. Άρα λοιπόν, κανένας από τους εν αναστολή, να το πω, εργαζόμενους δεν περισσεύει εδώ και τώρα να επιστρέψουν στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τηρουμένων όλων των μέτρων των ατομικών, των ελέγχων, των προληπτικών κτλ. Mm-hmm. Και στο κάτω-κάτω, αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και από πέρυσι, σε ό,τι αφορά από πέρυσι, ενώ από φέτος όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, όσοι δεν έχουν πιστεί από τους εργαζόμενους, ενώ υγειονομικούς, που ηρίστο εμπαρόδο το ποσοστό είναι συντριπτικό των εμβολιασμένων. Όντως, όντως. Αλλά όσοι από τους ανεμβολίαστους, αυτοί οι 7.000 εν προκειμένου, δεν έχουν πιστεί, πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που αναφερθήκαμε προηγουμένως, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε διάφορους τομείς στα νοσοκομεία, προκειμένου να συνδράμουν το έργο των υγειονομικών που δίνουν μια μάχη, τιτάνια μάχη, θα έλεγα, κύριε Μελιγκόνη, με τεράστιο ψυχικό mm-hmm. κόστος, αλλά και σωματικό φυσικά. Και πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και σε εσάς.